και να περάσουμε στον κύριο Στράτο Γέρου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία Pylones και έχει έναν πολύ ωραίο τίτλο στην ομιλία του, παραφράζοντας μια γνωστή έκφραση που λέει ότι ένα ταξίδι από 1000 μίλια ξεκινάει με το πρώτο βήμα. Ο κύριος Γέρου μας λέει ότι το ταξίδι αυτό των 1000 μιλίων θα ξεκινήσει με μια ασφαλή και secure, πώς να το πούμε, πιστοποίηση, αναγνώριση, ταυτότητα. Ταυτότητα. Κύριε Γέρου, έχετε το λόγο. Ωραία. Σας ευχαριστώ για το χρόνο και για το χώρο που μας δίνετε. Με μια ευχή να ξεκινήσω, του χρόνου είμαστε από κοντά και να μην είμαστε από πίσω από μια οθόνη. Ας ελπίσουμε όλοι και ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, το πρώτο που έγινε αναφορά και από τους προηγούμενους παρεμπρισκόμενους είναι το cloud. Και πόσο γενικότερα θα πρέπει να έχουμε, να σκεφτούμε λίγο την προσέγγιση μας σε ό,τι αφορά αυτό. Αρκετά παλιότερα, όχι πολύ, θα έλεγα, υπήρχε η έννοια μόνο των on-premise και legacy εφαρμογών και γενικότερα των on-premise υποδομών. Έπρεπε λοιπόν να θωρακίσουμε αυτές τις δομές, να τις προστατεύσουμε και αυτό ήταν αρκετό. Γρήγορα επεκταθήκαμε προς το mobility, οπωσδήποτε, και μετά πήγαμε στο cloud. Έτσι λοιπόν έχουμε να προστατεύσουμε αρκετά παραπάνω πράγματα, αρκετά προσωπικά και business δεδομένα. Πρέπει η αίτηση φεριμέτρου δεν υφίσταται πλέον και δεν ξέρουμε ο χρήστης από πού έχει πρόσβαση. Okay. Εμείς λοιπόν σαν Pylones με αυτές τις προκλήσεις και βλέπουμε το ίδιο νόμισμα από τις δύο πλευρές. Το πρώτο έχει να κάνει με την εταιρεία που έχει τις υποδομές της και δίνει την πρόσβαση στο key user, okay, που θα έχει πρόσβαση όπου user μπορεί να είναι ένας υπάλληλος, μπορεί να είναι ένας συνεργάτης, ένας προμηθευτής, ένας πελάτης. Okay. Και θα πρέπει όμως να έχει πρόσβαση τόσο στο cloud, όσο και στις υπάρχουσες εφαρμογές. Ωραία. Αλλά από την άλλη και τον χρήστη που αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι σε όποια πρόταση αλλάγαμε να του αλλάξουμε στην καθημερινότητά του, όποια πρόταση στην καθημερινότητά του πηγαίνει να αλλάξει, αρχίζουμε και έχουμε κάποιες αρνήσεις, κάποια πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε τριβή μαζί του. Αυτό το βλέπει μήμα, όλο ένα και περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν τις εταιρείες να ανοίγουν το μέτωπο για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, δυναμικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα κλείνουν το μάτι και στο cloud. Δηλαδή, τείνουν να πάνε πολύ γρήγορα αυτά εκεί πλέον. Εμείς από τη δικιά μας εμπειρία το βλέπουμε ότι πολλές το κάνουν με φόβο για το άγνωστο, με ανησυχία θα έλεγα καλύτερα, αλλά υπάρχει ένα κοινό σε όλους, ότι το βλέπουν με μεγάλη ελπίδα. Γιατί εκτιμούν ότι θα μειώσουν τα κόστη τους, άμεσα ή έμεσα, και γενικότερα το βλέπουμε με θετικό μάτι, αν και δεν γνωρίζει αρκετά ο κόσμος. Βέβαια, αυτό εγκυμονεί αρκετούς, γιατί το cloud δεν είναι κάτι που πατάμε ένα κουμπί και γίνονται όλα με φαγή. Θα πρέπει να θωρακίσουμε τις υποδομές μας, τις εφαρμογές μας, τα συστήματά μας, αντίστοιχα όπως θα είμαι, αντίστοιχα και με τον παραδοσιακό τρόπο στον κόσμο του on-premise. Λοιπόν, επομένως, τι κάνουμε, έχουμε λοιπόν σε ένα layer επάνω τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας. Okay. Και πρέπει να τους σερβίρουμε υπηρεσίες, πρέπει να σερβίρουμε τα applications, είτε είναι στο cloud, είτε είναι on-prem, πρέπει να δώσουμε τις υποδομές μας είτε cloudικά, είτε πάλι on-prem και πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε τα APIs, τα οποία είναι πολύ μεγάλο στοίχημα σήμερα, είτε public, είτε στο private. Ωραία. Άρα λοιπόν, ποιος θέλει για άλλα τα δεινά, όπως είπαν και πριν φταίει ο χρήστης. Αυτός ο δύσμηρος χρήστης, που είτε είναι υπάλληλος, είτε πελάτης, είτε συνεργάτης.
Και αυτό γιατί. Γιατί οι οργανισμοί έχουν ανδρωθεί έχοντας, δημιουργώντας βάσει των αναγκών τους διαφορετικά σημεία πρόσβασης για τον key user, θα πω γενικά. Έχουν την απέτηση να κάνουν login σε διαφορετικά portals, σε applications. Πλέον έχουν και mobile εφαρμογές, έχουν και web apps, που γενικότερα μετρέται η πίεση πλέον. Και λέω πίεση γιατί βασίζεται στην αμεσότητα που θα πρέπει να έχουν οι πελάτες μας ή οι συνεργάτες μας στην πληροφορία που θέλουμε να τους παρέχουμε. Και δυστυχώς και ευτυχώς, όταν τα αναφέρω ένα παράδειγμα, γιατί παίζει αρκετά συχνά και το βλέπουμε αρκετά συχνά, ας υποθέσω ότι υπάρχει ένα marketing τμήμα ή ένα εμπορικό τμήμα που θέλει να βγάλει για την περίοδο των Χριστουγέννων ένα app να το σερβίσει στην αγορά, να το προωθήσει, γιατί βλέπει ότι θα τους πωλήσεις, άρα και κατά συνέπεια θα έχουν και περισσότερα κέρδη. Το εμπορικό τμήμα το πάει στη διοίκηση, η διοίκηση βλέπει την προοπτική, το αντιλαμβάνεται και δίνει OK. Πολύ ωραία. Τώρα όμως αυτό μεταφέρεται, το μπαλάκι αυτό μεταφέρεται στο IT, που πρέπει να κάνει τη θεωρία πράξη. Η πράξη λοιπόν τι θα πρέπει, θα πρέπει το IT να μεριμνήσει, να κάνει manage όλους τους πιθανούς πελάτες που θα ζηρόσβασει στο νέο app. Πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να μην ανοίξουν έναν ασκό του αιώλου και βγουν από μέσα απειλές, γιατί θα γυρίσει boomerang αυτό, γιατί για κέρδη που φιλοδοκεί ζημιές. Θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες θα έχουν μια καλή εμπειρία και θα μας τιμήσουν με κάποια αστέρια και με καλά σχόλια. Διαφορετικά όλο αυτό, επειδή ζούμε σε αυτό τον κόσμο του social media και πόσα αστέρια κριτικές θετικές έχω, τόσο πιο ψηλά θα ανέβω σε impact στην αγορά και τόσο κάνω. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να στεφθεί από επιτυχία όσον αφορά την εμπειρία του χρήστη. Είναι μεγάλο το challenge αυτό. Και πρέπει τέλος να συνυπολογιστεί ότι το τελικό περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να σερβιριστεί θα πρέπει να είναι και προσωποποιημένο για τον κάθε πελάτη, για τον κάθε χρήστη. Και θα πρέπει να συλλέγεται ίσως από 3, 4, 5, 10 διαφορετικές εφαρμογές και πηγές δεδομένων, database ας πούμε, που πιθανά να τις έχουν κατασκευάσει και 3, 5, 10 διαφορετικές εταιρείες. Που και πιθανότατα να έχουμε κόψει την εργασία μαζί τους ή να μην υπάρχουν ακόμα αυτές οι εταιρείες. Τα βλέπω καθημερινότητα αυτά. Οπότε το IT τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να ψάξει, να συνθέσει μια λύση που ναι μεν στα μάτια του χι εμπορικού τμήματος φαντάζει εύκολη. Ανοίγω μια παρένθεση, έλα μωρέ τι κάνετε, θα πατήσετε 10 κλικς και είστε OK. Εύκολη δουλειά για όλους. Το ξέρουμε, το βιώνουμε. Που όμως δε από την πλευρά του IT δεν είναι καθόλου εύκολο. Οπότε τι είναι αυτό που θα σώσει την κατάσταση κατά την εκτίμησή μας, έτσι όπως το βλέπουμε, με κέντρο ότι τα πάντα βασίζονται στο χρήστη πλέον, θα πρέπει να παρέχουμε την απλότητα. Να του δώσουμε μια απλότητα στην περιήγησή του. Εμείς λοιπόν εδώ το βλέπουμε, βλέπουμε ότι η απλότητα βασίζεται στην ταυτότητα και πώς πρέπει να κάνουμε την ταυτότητα ασφαλή. Και γενικά είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση η λέξη identity. Ιδανικά τι θα θέλαμε λοιπόν σαν IT, θα θέλαμε να κάνουμε optimize τη login διαδικασία, σαφώς. Έχαμε καλύτερη διαχείριση των συνθηματικών passwords ή ακόμα καλύτερα να μην υπήρχαν καθόλου passwords με την παλιά έννοια, αλλά κάθε φορά να υπήρχε ένα νέο και μοναδικό με συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, καθώς επίσης και να είχαμε μία ενιαία πολιτική πρόσβασης για όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές. Πολύ κρίσιμο αυτό. Μας γλιτώνει πολύ χρόνο σαν IT. Τέλος, το σημαντικότερο για μας είναι να παρέχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες που δίνουμε κατά το onboarding, σαν υπάλληλο παραδείγματος χάρη, και αυτό αφορά από την πρόσβαση σε συστήματα, εφαρμογές, μέχρι την πρόσβαση σε φυσικούς χώρους. Καθώς επίσης και την κατάργησή του με εύκολη διαδικασία όταν λήξει η συνεργασία. Με δύο κλικς. Πραγματικά με δύο κλικς. Γιατί πραγματικά θέλουμε να ελέγχουμε το IT, το user, αλλά και το ρόλο που έχει ο user. Γιατί ο ρόλος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σήμερα σε ένα identity management εργαλείο. Identity Access and Role Management. Το πιο βασικό απ' όλα.
Τι λέμε λοιπόν εμείς σαν πυλώνες, τι βλέπουμε, ποια είναι η διαδικασία, η εταιρεία που έχουμε εμπιστευτεί, ονομάζεται OKTA. OKTA λοιπόν είναι η νούμερο ένα εταιρεία στον παγκόσμιο χάρτη για Identity Access and Role Management λύσεις και κατά Forrester, αλλά γενικότερα λείπει από τις δύο αυτές εικόνες. Λίγα λόγια για την OKTA, απλά marketing oriented, 111 εκατομμύρια ημερήσια authentications, 1,2 δισεκατομμύρια ημερήσια αιτήματα, εξυπηρετούνται αιτήματα από το web και εξυπηρετούν πάνω από 50 εκατομμύρια χρήστες το μήνα. Αν θέλαμε λοιπόν να κατηγοριοποιήσουμε και κλείνω, αν θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε λοιπόν την OKTA αν πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε σε λύσεις την περιοδική φαρέκτρα της OKTA, μπορούμε να την κάνουμε σε 4 υπηρεσίες. SSO, από εκεί ξεκίνησε, ήταν η αρχή, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος. Πλέον το SSO θεωρείται commodity για τις περισσότερες εταιρείες, δεν είναι όμως, πραγματικά. Με το υπάρχουν ήδη πάνω από 7.000 ήδη φαρμακοποιήσεις που επιτρέπουν να βγει σε παραγωγή ένα έργο σε μερικές εβδομάδες και όχι μήνες. Πολύ σημαντικό. Επιπλέον, με το SSO της OKTA μπορούμε να συνδέσουμε τόσο cloud εφαρμογές όσο και legacy εφαρμογές. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω από 1.400 εφαρμογές αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν πρωτόκολλα όπως το SAML και το OpenID, το OpenID Connect και έχουν αποθήκευση passwords, υποστηρίζει Radius και LDAP και γενικότερα μπορεί να συνδέσει τους δύο κόσμους που είναι πολύ κρίσιμο σήμερα για τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι η καρδιά του συστήματος, το Unified Directory. Πολλές ταυτότητες, μία κεντρικοποιημένη οπτική. Πολύ σημαντικό. Οι οργανισμοί έχουν πολλαπλές πηγές ταυτοτήτων με διαφόρων ειδών τύπους χρηστών, όπως συνεργάτες, πελάτες, υπαλλήλους. Πολλές φορές οι υπάλληλοι θα ενσωματωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά μετά από μία συγχώνευση. Αυτό το πράγμα λοιπόν μπορεί να το έχει κεντρικοποιημένο η OKTA. Sorry λίγο, να το τελειώσω αυτό αν μου επιτρέπετε. Τέλος, το MFA, νέα προσέγγιση, εκτός από τα παραδοσιακά SMS, push notifications, μπορούμε με βιομετρικά στοιχεία και επίσης με βάση το OKTA Threat Insight Module μπορούμε να μπλοκάρουμε IPs, ύποπτες, οι οποίες ανήκουν στην πελατειακή βάση της OKTA. Και το κυριότερο όλων, μπορούμε να έχουμε το life cycle management. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μια ολιστική παρακολούθηση τη ζωή του υπαλλήλου ή του συνεργάτη. Από τη στιγμή που κάνει onboarding μέχρι το τερματισμό τη εργασία, όπως είπαμε και πριν. Απλά να πω λίγα λόγια, ένα λεπτό θα μας πάρει μόνο. Είμαστε στον χώρο του 1997. Εστιάζουμε στο τη ασφάλεια και του δικτύου, του network γενικότερα. Είναι μεγάλη μας τιμή που φέτος αναδειχθήκαμε μέσα στις 50 καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη σαν χώρος εργασίας στην κατηγορία μας και επίσης αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς είναι ότι πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα ουσιαστικά πήραμε και το βραβείο του Cyber Security Made in Europe. Είμαστε πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που το έχουμε. Απλά να αναφέρω ότι οι στρατηγικές συνεργασίες μας είναι με την F5 από το 2001. Παραδοσιακά είμαστε συνώνυμο της F5 στην Ελλάδα και μας έχει ανοίξει και τις πόρτες για τον ευρωπαϊκό χώρο, υλοποιώντας αρκετά έργα και στην Ευρώπη. Επίσης, έχουμε μια πολύ πολύ καλή συνεργασία με την IBM, την HPE, τη Microsoft και την AWS. Βλέπουμε δυνατά το κομμάτι του cloud. Ένα layer από πάνω, δηλαδή δεν φοράμε το καπέλο κανός provider. Το βλέπουμε ολιστικά το πράγμα. Αισιοδοξούμε πάρα πολύ για το μέλλον. Βλέπουμε ότι η αγορά έχει πάρει πολύ τα πάνω της. Βγαίνουν συνεχόμενα έργα. Έργα τα οποία ήταν σταγμένα εδώ και αρκετό καιρό. Αρκετά χρόνια μπορώ να πω. Για μας η εποχή του κορονοϊού
Ναι, είναι μια μαύρη σελίδα, αλλά γενικά το βλέπουμε και σαν ευκαιρία. Και νομίζουμε ότι θα επιταχύνει τις εξελίξεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και γενικότερα θα πάμε πολύ καλύτερα. Κύριε Γέρου, μια τελική τοποθέτηση, παρόλο που είχατε την ευκαιρία πριν, είναι άλλο θέμα αυτό. Απλά το cloud είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, καινούρια. Απλά πρέπει να το προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε αψήφιστα μαγικά πράγματα το cloud.